Σε αυτήν την παράγραφο θα κάνουμε μια εισαγωγή στα συστήματα γραφή που αποτελούν την Ιαπωνική γλώσσα. Αρχικά, η Ιαπωνική γλώσσα, μέχρι και τα μέσα του 8ου αιώνα μετά Χριστό, ήταν καθαρά προφορική. Τα πρώτα κείμενα, γραπτά κείμενα τη Ιαπωνική γλώσσα, συναντώνται στον 8ο αιώνα περίπου μετά Χριστό. Στη σημερινή τη μορφή, μια τυπική Ιαπωνική πρόταση μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή. Παρατηρούμε σε αυτήν εδώ την πρόταση, η οποία προφέρεται. Online course, και σημαίνει μου αρέσουν πάρα πολύ τα online μαθήματα των Ιαπωνικών, παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών σύμβολα. Αυτά που βλέπετε με μαύρο χρώμα και είναι λίγο πιο σύνθετα, πιο περίπλοκα στη γραφή, υπάρχουν αυτά που είναι με κόκκινο χρώμα, τα οποία είναι πιο απλά στη γραφή και λίγο πιο στρογγυλεμένα, και υπάρχουν και αυτά που είναι με μπλε χρώμα, τα οποία είναι και αυτά απλά στη γραφή, αλλά βλέπουμε ότι είναι κάπω πιο τετραγωνισμένα, έχουν περισσότερε γωνίε σε σχέση με τα κόκκινα. Και τα τρία λοιπόν που βλέπετε στην οθόνη σα Αποτελούν τα τρία συστήματα γραφή, ή τα τρία αλφάβητα, αν θέλετε, με τα οποία μπορούμε να γράψουμε τι ιαπωνικέ λέξει. Οι χαρακτήρε, οι οποίοι είναι με κόκκινο χρώμα, ονομάζονται χειραγκάνα. Οι χαρακτήρε χειραγκάνα αποτελούν ήχου, φθόκου. Κάθε χαρακτήρα είναι μία συλλαβή. Οι χαρακτήρε που είναι με μπλε χρώμα, ονομάζονται κατακάνα. Επίση, οι χαρακτήρε κατακάνα αντιπροσωπεύουν ήχου, συλλαβέ ή φθόκου. Οι χαρακτήρε που είναι με μαύρο χρώμα. Είναι τα λεγόμενα kanji ή αλλιώ ιδεογράμματα ή λογογράμματα στα ελληνικά. Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρε δεν αντιπροσωπεύουν θόγκο. Θα μιλήσουμε όμω για κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά στη συνέχεια. Και τα τρία είδη χρησιμοποιούνται στην ιαπωνική γλώσσα για διαφορετικό σκοπό το καθένα. Συνδυάζοντα και τα τρία συστήματα γραφών μπορούμε να γράψουμε οποιαδήποτε πρόταση στα ιαπωνικά. Α μιλήσουμε για το καθένα ξεχωριστά ξεκινώντα από τα χειραγκάνα. Τα χειραγκάνα. Αντιπροσωπεύονται από 46 διαφορετικού χαρακτήρε. Όπω ανέφερα πριν, κάθε χαρακτήρα αντιπροσωπεύει και ένα φθόγκο, μία συλλαβή. Συνδυάζοντα κατάλληλα του φθόγκου που αντιπροσωπεύονται από τα χειραγκάνα, μπορούμε στην πραγματικότητα να σχηματίσουμε όλε τι ιαπωνικέ λέξει και μόνο με αυτά. Πώ χρησιμοποιούνται όμω στην πράξη, Στην πράξη χρησιμοποιούνται βοηθητικά και τα χρησιμοποιούμε σε ό,τι αφορά τη γραμματική. Για πράγματα όπω καταλήξει κλήσεων, για συνδέσμου, για προθέσει και άλλα γραμματικά φαινόμενα που έχουμε στα Ιαπωνικά. Τα κατακάνα αποτελούνται επίση από 46 χαρακτήρε. Επίση, κάθε χαρακτήρα αντιπροσωπεύει ένα φθόγκο, μία συλλαβή. Οι φθόγκοι αυτοί, μάλιστα, είναι οι ίδιοι ένα προ έναν με του αντίστοιχου των χειραγκάνα. Γιατί χρειαζόμαστε τα κατακάνα, Τα κατακάνα, κατά τη διάρκεια των αιώνων, έχουν αλλάξει ρόλου. Στη σημερινή του μορφή χρησιμοποιούνται για τον εξή βασικό σκοπό χρησιμοποιούνται για να εκφράσουμε λέξει οι οποίε είναι δανεισμένε από άλλε γλώσσε, κυρίω από τα αγγλικά. Λέξει οι οποίε είτε δεν υπήρχαν αρχικά στην Ιαπωνική γλώσσα, είτε λέξει οι οποίε έχουν αντικατασταθεί από τι παραδοσιακέ Ιαπωνικέ με τι αντίστοιχε αυτέ, κυρίω από τα αγγλικά και από άλλε γλώσσε όμω. Και περνώντα λοιπόν στα kanji, η λέξη kanji από μόνη τη σημαίνει κινέζικο χαρακτήρα. Τα kanji με λίγα λόγια τα εφήβραν οι Κινέζοι και οι Ιάπωνε τα υιοθετήσαν κατά τη διάρκεια τη ιστορία του. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πάνω από 50.000 χαρακτήρε κάντζι. Οι περισσότεροι από αυτού, όπω είπα πριν, προέρχονται από την Κινέζικη γραφή, υπάρχουν όμω και κάποιοι που δημιουργήθηκαν από Ιάπωνε και είναι καθαρά Ιαπωνικοί. Μην σα τρομάζει φυσικά ο μεγάλο αριθμό των χαρακτήρων αυτών, γιατί στην πράξη και στην καθημερινότητα χρησιμοποιούνται γύρω στα 3.000 κάντζι το πολύ. 3.000 ιδεογράμματα. Ο λόγο που ονομάζονται ιδεογράμματα ή λογογράμματα, είναι ότι κάθε χαρακτήρα δεν αντιπροσωπεύει έναν ήχο ή ένα φθόγο όπω τα χειραγκάνα και τα κατακάνα, αλλά αντιπροσωπεύει μία έννοια, μία ιδέα αλλιώ, ή λόγο, όπω λέγαμε στα ελληνικά. Η ιδιαιτερότητα τώρα των Ιαπωνικών ιδιογραμμάτων συγκεκριμένα, σε αντίθεση με αυτή των Κινέζικων, είναι πω ο κάθε χαρακτήρα Kanji μπορεί να προφερθεί με ποικίλου τρόπου, αναλόγω τη χρήση του. Αναλόγω δηλαδή σε ποια λέξη θα το χρησιμοποιήσω. Και αυτό είναι ο λόγο που κάνει του Ιαπωνικού χαρακτήρε Kanji Λίγο δυσκολότερου από του αντίστοιχου Κινέζικου.